Πάμε να δούμε τι γίνει με τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί από ό,τι φαίνεται απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία έγιναν πριν λίγη 24 ώρα κατά της αφαιθής του δάσος. Για πάμε να μας πει η Χαρά Ηλεμονή την δικαστική εξέλιξη την οποία έχουμε. Το παρακαλώ, ας αλλάξουμε τον τίτλο. Πάμε. Δεν σε ακούμε, Χαρά. Σε ακούμε τώρα. Το πρωτοδικείο λοιπόν Πειραιά απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Γιώργος Μαζονάκης κατά της αδελφής του Βάσος Μαζονάκη. Η διαμάχη τους, να πούμε, το αφορά ένα ακίνητο στη Μύκονο, το οποίο διαχειριζόταν εταιρεία στην οποία μετήχαν ο τραγουδιστής, η αδελφή του και ο σύζυγός της. Το πρωτοδικείο λοιπόν εξέδωσε την απόφασή του, σύμφωνα με την οποία δεν έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του τραγουδιστή και η οποία είχε συζητηθεί αυτή η αίτηση πριν από περίπου ένα μήνα. Γιατί τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν κατατεθεί από τον προηγούμενο δικηγόρο του Γιώργου Μαζονάκη ήταν έτσι διατυπωμένα που το δικαστήριο έπρεπε να αποφασίσει αν η αδελφή του Βάσο έχει καταχραστεί λεφτά ή όχι. Με αποτέλεσμα τα ασφαλιστικά μέτρα τελικά να απορριφθούν. Ήταν δηλαδή λάθος η διατύπωση. Να πούμε επίσης ότι προημερών ο Γιώργος Μαζονάκης αναφέρθηκε στη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του Βάσο. Είχε εκφράσει λοιπόν το παράπονό του για όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς που τον αφορούν και αποκάλυψε ότι η σχέση πλέον με τους γονείς του και τις αδελφές του δεν είναι καλύτερη, δεν είναι όπως ήταν πριν. Ο τραγουδιστής επιβεβαίωσε ότι ο λόγος που πήγαν δικαστικός είναι ότι μεταβίβασαν μετοχές της εταιρείας του στο όνομα της Βάσος και του συζύγου της Δημήτρη εν αγνία του. Είπε ότι πρόκειται για μία δοκιμασία από το Θεό, ο οποίος είπε ότι δεν τον άφησε να καταστραφεί. Πρόκειται για ένα restart, είπε ο Γιώργος Μαζονάκης. Τόνισε πάντως ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα προσωπικό, επαγγελματικό, ηθικό, πολύ πιο μεγάλο από ό,τι φαίνεται. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, είπε. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αν εγώ είμαι αυτός που είμαι λάθος, τότε θα βγω να ζητήσω συγγνώμη. Τώρα βέβαια είπε και κάποιες, έβγαλε και κάποια καρφιά για την οικογένειά του. Είπε, αν η οικογένειά μου είναι ευγνώμονες, ο χρόνος θα το δείξει. Εγώ θέλω να είμαι μεγαλόψυχος, να πιστεύω στο καλό. Μέχρι τώρα λέει δεν το έχουμε δει αυτό, αλλά θέλει να έχει τις όμορφες αναμνήσεις από τους γονείς του και τις αδελφές του. Ήταν μια μεγάλη συνέντευξη, τέλος πάντων, που είχε δώσει στην Κατερίνα Καινούριο. Πάντως το θέμα είναι ότι έχουμε ξαναλέμε απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα. Εδώ τώρα θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτή τη μεγάλη δικαστική μάχη μεταξύ των δύο αδερφών. Έτσι.